Έχουμε εδώ πέρα την Ιωάννα και τον Λάζαρο. Τον Λάζαρο και την Ιωάννα. Πώς θα περιγράφετε τον αυτισμό σε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι? Πώς τον κατανοείτε, εσείς μέσα από τα παιδιά, τα δικά σας? Τα δικά σου, Ιωάννα, και τα νύψια σου. Ας σου πει πρώτα ο αδερφός μου, θέλω. Λάζαρο. Γιατί εγώ τα βλέπω εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Πιστεύω ότι και εγώ μάλλον με τον ίδιο τρόπο με την αδερφή μου τα βλέπω. Είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης που θέλει και μια διαφορετική οργάνωση. Μια διαφορετική προσέγγιση. Είναι παιδιά με ιδιαιτερότητες, είναι παιδιά που θέλουν μια διαφορετική προσέγγιση. Παιδιά που στην αρχή είναι πολύ δύσκολα. Που στη συνέχεια όμως μπορεί να είναι ίσως ό,τι καλύτερο σου έχει τύχει. Και για να γίνει αυτό, να έρθουμε από το επίπεδο της δυσκολίας στο επίπεδο ότι μπορεί να το βλέπεις έτσι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποδεχθείς το τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Η αποδοχή είναι μισή λύση. Στα πάντα, ούτως ή άλλως. Πάντα. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον αυτισμό. Πρέπει να αποδεχθείς το τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Χρειάζεσαι όρια. Πολύ αυστηρά όρια. Η Κωνσταντίνα που αυτή τη στιγμή μιλάει, γράφει, κερδίζει σε διαγωνισμούς λογοτεχνικούς, ζωγραφίζει και κερδίζει και σε αυτούς τους διαγωνισμούς, κολυμπάει και θα πάει στο παγκόσμιο το Special Olympics, ήταν ένα παιδί που μπορεί τη μισή της μέρα από τα 3 μέχρι τα 5 να την πέρναγε στο καρεκλάκι της τιμωρίας. Όταν είναι 3 χρόνια πρέπει να του πεις ότι τώρα σταματάς. Από τη στιγμή που δεν θέλεις να ακολουθήσεις τη διαδικασία εδώ πέρα του πώς πρέπει να παίξουμε, πήγαινε εκεί πέρα να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις. Να σκεφτείς. Να σκεφτείς και όταν είσαι έτοιμη μπορείς να σηκωθείς και να έρθεις. Ήθελε επιμονή στο να γράψει, ήθελε επιμονή στο να διαβάσει. Εσένα, δηλαδή, Ιωάννα, τα δύο παιδιά σου δεν μιλάνε. Επικοινωνούν με άλλους τρόπους. Ο Λευτέρης και η Δέσποινα, ναι. Όποτε θέλουν είμαστε με σκόρπιες λέξεις, όποτε θέλουν αυτά. Μου τραγουδάνε όμως πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας και επικοινωνούν με το να δείχνουν το δικό τους τρόπο. Με το δικό τους τρόπο. Διάβασα ότι ούτε η Κωνσταντίνα παλιότερα μιλούσε, επικοινωνούσε, αλλά πλέον και επικοινωνεί και γράφει και ζωγραφίζει και κερδίζει και βραβεία. Ξεκίνησε να μιλάει, παιδιά, 20 μέρες πριν πάει στο νηπιαγωγείο. Είναι στο Φεβρουάριο γεννημένη. Ξαφνικά, εντάξει, είχε πει 2-3 σκόρπια πράγματα μέχρι τότε, αλλά ήταν ένα παιδί που δεν μιλούσε. Ήταν ένα παιδί που εκεί που πήγαινε, ας πούμε, από έναν δρόμο, επειδή αυτή δεν ήθελε να πάει από αυτόν τον δρόμο, θα έπεφτε κάτω, ας πούμε. Θα γινόταν χάλια, θα μπαινε μέσα στα νερά. Αυτό μέχρι τα 4,5. Μετά άρχισε να έχει κάποιες σκόρπιες λέξεις. Είχε βασικά από πριν κάποιες σκόρπιες λέξεις και ξαφνικά άρχισε να μιλάει. Όταν βλέπετε αυτές τις συμπεριφορές ή όταν βλέπουμε εμείς οι γονείς αυτές τις συμπεριφορές και κάνει κάποιες συμπεριφορές του παιδιού αυτού σε όποια ηλικία καν είναι, βλέπουμε ότι είναι εγωιστικές, ναι, και θέλει να κερδίσει κάποια πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Πώς μπορείς εσύ να περιμένεις ή τι ελπίζεις από την εξέλιξη αυτού του παιδιού ή οποιοδήποτε παιδιού, έτσι, τώρα με αφορμή την Κωνσταντίνα, αλλά γενικά το λέω. Πρώτα απ' όλα, επειδή ακριβώς είμαστε πάντοτε υπέρ των ορίων, δεν τις κάναμε τη χάρη ποτέ. Ποτέ. Θες να επικυλιστείς στα νερά, κυλήσου. Θες να κουπανηθείς τώρα κάτω, κουπανήσου. Θα γίνει όμως αυτό που είπαμε ότι θα γίνει. Δεν θα γίνει το δικό σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθώ, γιατί αν θα παραχωρηθώ μία φορά, θα πρέπει να παραχωρούμε συνέχεια σε αυτά που εσύ θέλεις. Είμαστε πολύ κατά των συμπεριφορισμών. Εγώ προσωπικά αρρωσταίνω. Θεωρώ ότι κανένας αυτιστικός δεν θα φαινόταν ότι είναι αυτιστικός αν δεν είχε συμπεριφορισμούς. Και οι συμπεριφορισμοί ξεκινάνε και τελειώνουν από το τι επιτρέπω στο σπίτι. Ο γιος της ο μεγάλος, ας πούμε, επειδή είναι ένα παιδί που τόσα χρόνια πηγαίνει σε ειδικά σχολεία, ναι, σε ειδικό, ναι, ναι, νηπιαγωγείο, σε ειδικό δημοτικό, τώρα στο ΕΕΚ, είναι ένα παιδί που κάθε χρόνο θέλει να βάζει τα δικά του όρια. Ναι. Κάθε χρόνο. Δηλαδή, ο λόγος που πήγαμε στο συγκεκριμένο δημοτικό που πήγε ο Λευτέρης ήταν μια δασκάλα που είχε εκεί πέρα.
εκεί τα τρία χρόνια, ας πούμε, που ήταν με αυτή τη δασκάλα, γελάγαμε συνεχώς ότι θέλει να βάλει τα δικά του όρια. Κάθε χρόνο. Ναι. Έβλεπε τον ίδιο άνθρωπο απέναντί του. Και όμως αυτός, επειδή είχε μεγαλώσει, ήθελε να κάνει το δικό του. Η άλλη βέβαια ήταν. Όπως κάθε παιδί στην ηλικία του. Όπως κάθε παιδί στην ηλικία του. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι θέμα νοητικό το ότι δεν μιλάει. Δεν μιλάει γιατί δεν θέλει να σου μιλήσει. Δεν μιλάει γιατί μπορεί να μην θέλει να κάνει κάποια πράγματα. Το βρήκε μια ευκαιρία, ας πούμε. Οπότε ο αυτισμός δεν έχει σχέση με τον νοητικό. Όχι πάντα. Υπάρχουν και παιδιά που έχουν και νοητική. Και νοητική. Άλλο ο αυτισμός, άλλο η νοητική. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι, ναι. Άλλο ο αυτισμός, άλλο η δέπη, ας πούμε. Μπορεί να είναι ένα παιδί που έχει αυτισμό και έχει και δέπη. Μπορεί να είναι ένα παιδί που έχει αυτισμό και έχει και χαμηλή νοητική. Δεν περάσετε από στάδιο στεναχώριας, λύπης, κατάθλιψης. Φυσικά. Όταν είναι 12 μηνών ένα παιδί και έρχεται ένας τρελός και λέει ότι, ξέρεις Ιωάννα, το παιδί μάλλον είναι αυτιστικό. Μιλάς για τον εαυτό σου. Ναι, για τον εαυτό. Ναι, 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 ναι. Εγώ είμαι ο τρελός της υπόθεσης, μην νομίζεις. Γιατί δεν λες έτσι εύκολα κάτι τέτοιο. Εγώ το είπα. Ναι. Αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Το μεγαλύτερο γέλιο είναι όταν μιλήσαμε στον παιδίατρο, ο οποίος ήταν και καθηγητής του Πανεπιστήμιου. Ο οποίος βέβαια ήταν παλιά σχολής. Παλιά σχολής. Και τσίριζε και ούλιαζε που παντού βλέπετε αυτισμό. Και αυτά και εκείνα και δεν αφήνεται το παιδί να εξελιχθεί. Ναι, αλλά εγώ επειδή ακριβώς ήμουν και μέσα στην νοσηλευτική και τα λοιπά και τα συζητούσαμε πάντοτε με τον αδερφό μου όλα πολύ ξεκάθαρα. Ναι, αλλά το θέμα μας δεν ήταν να χάσουμε την πρώιμη παρέμβαση. Όσο πιο σύντομα, τόσο πιο καλά. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ιωάννα, διάβασα ότι και η ίδια εσύ έχεις ονομάτευση αυτισμού. Την απέκτησα τελευταία. Είχαμε μία λογοθεραπεύτρια που έκανε το διδακτορικό της στο Μίτσιγκαν και ήθελε να ασχοληθεί με μαμάδες που έχουν πολλά παιδιά στο φάσμα. Είχαν κάνει μία ομάδα διάφορη ανά τον κόσμο και έπρεπε να δώσουμε αίμα, εγώ και τα παιδιά, για να δούμε αν είναι γονιδιακό. Κληρονομικό. Κληρονομικό. Και εκεί, με βάση τα αποτελέσματα που μας έστειλαν, είδαμε ότι έχω μεταλλαγμένο γονίδιο Χ. Και το πιο ενδιαφέρον φυσικά θα ήταν, και αυτό στην επόμενη φάση, γιατί κάποια στιγμή θα μας ξαναζητήσουν να δώσουμε αίμα, να δούνε και τα αδέρφια μας, για να δούμε αν είναι από τον μπαμπά μας ή από τη μαμά μας. Δηλαδή, από τη στιγμή που βρήκα ότι είναι γονιδιακό, να δω από ποιο γονίδιο είναι. Δηλαδή, μιλάμε ότι ουσιαστικά μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα από αυτή την έρευνα διδακτορική ότι ο αυτισμός οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες. Φυσικά και είναι σε βιολογικούς. Έχει αποκαλυφθεί ήδη αυτό. Αυτό το έχει ήδη. Εδώ και 1,5 χρόνο που έχει βγει. Στην Αμερική ήδη κάνουν μελέτες για το πώς θα μεταλλάξουν τα γονίδια για να μπορέσουν μελλοντικά να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό. Δεν θα σταματήσουν να είναι αυτιστικά, σου λέει, αλλά θα μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να γίνουν πιο λειτουργικά. Αυτό. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε για κληρονομικότητα, είναι αυτονόητο. Φυσικά, ότι συμβάλλει. Τουλάχιστον στην περίπτωση της αδερφής μου, ναι, είναι αυτονόητο. Τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Έτσι. Αλλά στην περίπτωση της αδερφής μου, ναι, είναι κληρονομικό. Για μένα πιο έντονο. Απλά με είχα κάνει και εγώ τότε, ας πούμε. Ναι, ναι. Την ίδια εξέταση και φαινόταν και σε μένα ότι στο γονίδιο Χ είναι, θα ξέραμε ότι είναι από τη μάνα μου, για παράδειγμα. Τι άποψη έχετε για το θεσμό του προσωπικού βοηθού? Υπάρχουν παιδιά που το έχουν ανάγκη από τότε που γεννιούνται. Και το έχουν ανάγκη και οι γονείς. Να έχουν διάλειμμα. Να έχουν και να εκπαιδευτούν ταυτόχρονα. Τον δικό τους ελεύθερο χρόνο. Είναι δηλαδή, πάρα πολύ όταν έχεις ένα παιδί το οποίο έχει συνεχείς ανάγκες και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για το ίδιο το παιδί, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να είναι χαμηλής νοητικής ή τετραπληγικό, μπορεί να έχει επιληψία, ας πούμε. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο παιδί, ή θα πρέπει να είσαι εσύ ο προσωπικός του βοηθός ή θα πρέπει να υπάρχει ένας προσωπικός βοηθός. Όταν ζεις κανονικά σε ένα κράτος που ευαγγελίζεται τον καπιταλισμό, θα πρέπει εσένα που είσαι καλά στην υγεία σου και που μπορείς να προσφέρεις, να σου προσφέρει τη βοήθεια για να μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία ως εργαζόμενος. Αυτό βέβαια δεν το κάνει το ελληνικό κράτος. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν το έκανε. Τώρα, το τι θα γίνει με τον προσωπικό βοηθό θα το δούμε.
Υπάρχουν άλλα κράτη στα οποία υπάρχει αυτός ο θεσμός εδώ και χρόνια. Χρόνια, η Αγγλία, ας πούμε. Και το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν πατάμε στο μοντέλο της Αγγλίας. Που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Οι άνθρωποι είναι 50 χρόνια μπροστά σε ό,τι έχει σχέση με τα ΑΜΕΑ. Για να μην σου πω για τον αυτισμό που είναι μάστερ, έτσι. Είναι στην κυριολεξία 50 χρόνια μπροστά. Έχουν προσωπικό βοηθό για τα άτομα που έχουν άνοια, για τα άτομα που έχουν Πάρκινσον, για τα άτομα που έχουν Αλσχάιμερ, για τα άτομα που είναι στο αυτιστικό φάσμα, είτε είναι υψηλής είτε χαμηλής λειτουργικότητας. Ακόμα και, και σε σπίτια ανεξάρτητης διαβίωσης να μένει ένα παιδί με Άσπεργκερ, θα έχει το δικό του βοηθό μέχρι να αποφασίσουν από κοινού ολιστικά ο κοινωνικός λειτουργός με τον προσωπικό βοηθό ότι τώρα μπορεί να ζήσει μόνος του. Και είμαστε 1000% σίγουροι ότι αν θα χρειαστεί κάτι θα μας πάρει τηλέφωνο. Θα απευθυνθεί σε εμάς. Θα έχει δηλαδή αυτή τη δυνατότητα αποκτήσει, να μπορεί να καταλάβει ότι χρειάζεται βοήθεια. Αυτό. Άρα ουσιαστικά ο στόχος στην Αγγλία του προσωπικού βοηθού είναι η αυτόνομη διαβίωση. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Να το βοηθήσεις να φτάσει σε σημείο να μπορεί να ζήσει μόνο του. Όσο μπορεί ο καθένας να εξαρτητοποιηθεί. Ναι. Όσο μπορεί. Μα κανείς δεν ξέρει τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου αν δεν δοκιμαστεί. Έτσι δεν είναι? Κανένας δεν τις ξέρει. Και εμείς οι ίδιοι τις δυνατότητες μας δεν τις ξέρουμε αν δεν δοκιμαστούμε. Και Λάζαρε, μιας και αναφέρθηκες στην Ελλάδα, τι έχεις να πεις? Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια εφαρμόζουμε ένα σύστημα, δηλαδή σε ηλικιωμένους ανθρώπους, σε ανθρώπους με άνοια κτλ. Επιτρέπουμε να έχουν προσωπικό βοηθό. Μέσω του Δήμου. Αυτό ήρθε μετά, η βοήθεια στο σπίτι που λέμε. Πιο πριν, μπορούσες να έχεις μια νοσηλεύτρια, αλλά μπορούσες να δηλώσεις ως νοσηλεύτρια ή νοσηλευτή οποιονδήποτε. Συγγενή σου. Ναι. Και συνήθως αυτό που γινόταν ήταν ότι δηλώναμε, ξέρω εγώ, την κόρη μας, την ύφη μας, την εγγονή μας, ξέρω, οποιονδήποτε, για να μην φεύγουν τα λεφτά μέσα από το σπίτι μας. Η ουσία όμως δεν είναι αυτή. Γιατί ακόμα εδώ, και εδώ τώρα. Δεν μιλάμε για ανεξάρτητη διαβίωση. Εδώ μιλάμε για πελατειακή. Ναι, αυτό. Μα ακόμα και τώρα. Αυτό που πάει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για τα άτομα ΑΜΕΑ. Πρώτα απ' όλα εξ αρχής, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Εξ αρχής αυτό που είχε βγει μιλούσε για άτομα με τετραπληγία, με σπαστική τετραπληγία, που είχαν ανάγκη προσωπικού βοηθού. Που νοητικά όμως ήταν σε επίπεδο να μπορούν να υπάρχουν μες στην κοινωνία και μπορούσε να δηλωθεί προσωπικός βοηθός σε οποιοσδήποτε. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι καθαρά πελατειακό. Και πας και το κάνεις εξ αρχής, ας πούμε, σε 1000 άτομα. Και που... Μόνο στην Αθήνα. Μόνο στην Αττική. Θα σου αναφέρω και κάτι που συζητήθηκε πολύ στα Special Olympic στο Λουτράκι. Γιατί ήμουν εκεί και συμμετείχα στο Family Forum. Ο προσωπικός βοηθός θα βομβαρδίσει την Ευρώπη και μέχρι το 2030 θα ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Μπορεί και παραπέρα. Αυτό είναι πολύ θετικό για εσάς τους γονείς. Είναι πολύ θετικό. Το θέμα είναι να γίνει όπως πρέπει και να γίνει για όλους. Για μένα θα πρέπει, δηλαδή εγώ το είπα και κάτω στο Λουτράκι όταν ήμασταν, ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινάει από τα 16-17. Μέχρι τότε τι γίνεται? Είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκινάει από την ώρα που θα πάρω τη γνωμάτευση. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινάει από πιο νωρίς. Ενώ... Και μην γίνουν και οι πρώτοι φωλήμουνοι πειραματόζωα. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν πειραματόζωα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αλλού που έχει γίνει και υπήρχαν τα πειραματόζωα. Γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι και στην Αγγλία και στη Σκωτία, αν θα πάμε και ρωτήσουμε, θα μας πούνε τη δεκαετία του 80 που πρώτο εφαρμόστηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε κάποια παρατραγούδα. Ναι, αλλά τα βελτιώσαμε χρόνο με το χρόνο. Okay, αυτοί έχουν το know-how. Mm. Γιατί δεν πάμε λίγο να δούμε και τι κάνουν εκεί πέρα? Έχεις συναστραφεί με άλλες μητέρες οι οποίες έχουν παραπάνω από ένα παιδί με αυτισμό? Όχι με πολλές. Έχω συναναστραφεί, αλλά ο τρόπος που βλέπω εγώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση με αυτό που βλέπω απέναντί μου. Οι περισσότερες μαμάδες που έχουν ειδικά πάνω από ένα παιδί στο φάσμα
είναι πολύ σε βαθιά κατάθλιψη, σε... στο γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχουν περάσει 15 χρόνια, ας πούμε, που έχουν αυτιστικό παιδί. Καλά, δεν είναι μόνο οι μαμάδες που έχουν πάνω από ένα παιδί. Ναι. Οι μαμάδες που έχουν παιδιά με αυτισμό, που έχουν, που έχουν παιδιά με προβλήματα αναπηρίας γενικότερα. Με αναπηρία. Εντάξει. Για μένα είναι κάτι φυσιολογικό. Εγώ το λέω και στην αδερφή μου. Είναι φυσιολογικό όταν γεννιέται ένα παιδί, δεν περιμένεις ότι θα έχεις ένα παιδί που έχει κάποιο θέμα. Οποιοδήποτε θέμα. Όταν το ανακαλύψεις, είναι φυσιολογικό ότι θα γκρεμιστεί λίγο ο κόσμος σου. Γιατί άλλα πράγματα περίμενες να ζήσεις με αυτό το παιδί και άλλα πράγματα θα ζήσεις τελικά. Απλά για μένα η ζωή είναι πάντοτε να δούμε λίγο τι γίνεται παρακάτω. Οκ, εντάξει, γκρεμίστηκε ο κόσμος μας, αλλά... Γενικά να το φιλοσοφήσεις πρέπει πολύ. Δηλαδή, γι' αυτό κι εμείς που αποφασίσαμε έτσι μέσω της τέχνης, που εγώ ασχολούμαι με την τέχνη πάρα πολύ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, να προσεγγίσουμε τα παιδιά και όλο το εργαστήριο, ό,τι έχουμε κάνει, βασίζεται στην τέχνη. Η ζωή θέλει να τη φιλοσοφήσεις. Δηλαδή, τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Είναι η γη και η κόρη του αύριο. Δεν μας ανήκουν. Ήρθαν σε εμάς χαρισματικά. Το λοιπόν, όποια κι αν είναι, θα πρέπει να ψάξεις να βρεις τα πιο δυνατά του χαρακτηριστικά και να τα αναδείξεις. Και να βελτιώσεις αδυναμίες. Έτσι. Και αυτό ισχύει για τον κάθε άνθρωπο. Είτε με αναπηρία, είτε χωρίς, τι λέμε. Αυτό, δηλαδή, εγώ το έχω προχωρήσει ακόμη περισσότερο και το λέω χαρακτηριστικά ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και διαφορετικός ως το δακτυλικό του αποτύπωμα. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό που μοιάζω με αυτόν, που μοιάζω με εκείνον, δεν μοιάζω με κανένα και με τίποτα. Είμαι εγώ, είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό θα πρέπει, η αυτοεκτίμηση, η αυτοβελτίωση από εκεί ξεκινάει. Και ειδικά στα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, που το μεγαλύτερό τους θέμα είναι το πόσο πιστεύω στον εαυτό μου, ότι μπορώ να τα καταφέρω. Μέσα τους όλα μιλάνε. Τα περισσότερα που δεν μιλούν είναι γιατί δεν θέλουν να εξωτερικεύσουν το λόγο. Δεν είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται. Καταλαβαίνουν τα πάντα. Και μέσα τους μιλάνε όλα. Επιλεκτικά δεν θέλουν να μιλήσουν. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ που μεγαλώνω 4 παιδιά στο φάσμα, βλέπω αυτό, ότι έχω 4 διαφορετικά παιδιά στο φάσμα με 4 διαφορετικές δυνατότητες του καθενός. Έχω παιδί που είναι πολύ υπερκινητικό, έχω παιδί που δεν είναι υπερκινητικό, έχω παιδί που είναι πιο περισσότερο των γραμμάτων κτλ. Έχω παιδί που είναι περισσότερο της γυμναστικής. Δηλαδή βλέπεις ότι το κάθε παιδί έχει τα δικά του δυνατά χαρακτηριστικά, τη δική του προσωπικότητα, και οφείλεις να το σεβαστείς αυτό. Δεν γίνεται να πεις γιατί δεν είσαι σαν αυτόν. Όχι, είναι παράλογο. Δεν θα έπρεπε καν να αναφέρεται αυτό. Από κανένα γονέα και κανένα παιδί. Και πριν που πεις για ομιλία, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, έτσι. Φυσικά. Γιατί κάποιος που δεν ξέρει, λοιπόν, παιδιά, μπορεί να πει «Α, κοίτα, ο κοινός δεν μιλάει». Λοιπόν, ναι, αλλά μπορεί να επικοινωνήσει με άλλο τρόπο. Εμένα ο μεγάλος μου ο γιος έχει επιλεκτική αλαλία. Έτσι, μιλούσε κανονικότατα. Και παλινδρόμησε μετά το διαζύγιο μου, σταμάτησε να μιλάει, άρχισε να κάνει επιλεπτικές κρίσεις. Και ο γιατρός που μας κουράρει, μας παρακολουθεί, ο κύριος Ευαγγελίου, μου το είπε ξεκάθαρα. Μου λέει: «Εγώ θα σου μιλήσω ξεκάθαρα, γιατί είσαι νοσηλεύτρια. Ό,τι είναι να μας βρει, μου λέει, η Ιωάννα, θα έρθει ασύμφωνας», μου λέει αυτή τη στιγμή. Και έτσι και έγινε. Μέσα σε ένα εξάμηνο έκανε την πρώτη κρίση. Η δεύτερη μας έστειλε στην εντατική, γιατί έκανε εισρώφηση, έκανε μετό και εισρώφηση. Περάσαμε πολύ δύσκολα, γιατί το παιδί γύρισε στον εαυτό του, θύμωσε, άλλαξε το προσωπείο του. Όχι απλά σταμάτησε να μιλάει. Ήταν θυμωμένος και φαινόταν, παιδιά, αυτό. Ήταν το τρομερό. Άρχισε ήταν να αυτοτραυματίζεται. Άρχισε να δαγκώνει τον κόσμο γύρω του. Δεν ήταν εμένα αυτό το παιδί μου. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα, άκουγα βλακίες. Και το θέμα δεν είναι τα φάρμακα. Το θέμα δεν είναι έναν άνθρωπο σε καταστολή. Το θέμα είναι να ξεθυμώσει, να ξεσπάσει, να του φύγει αυτό που έχει μέσα του και να πιστέψει πάλι στους ανθρώπους. Να είναι καταλάβει αυτό που είπα, ότι ο κόσμος γύρω του πνίγει και από συναισθήματα ο Λευτέρης. Δεν θέλει το κακό του. Αυτό. Ότι δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε και ότι υπάρχουν άνθρωποι που απλά δεν ενδιαφέρονται. Και δεν γίνεται να ενδιαφερόμαστε για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται για μας. Αυτό. Αυτό θέλει από εσάς
Το λέω γιατί είστε και οι δύο μαζί στο μεγάλο με των παιδιών, έτσι. Ναι. Αυτό θέλει από εσάς μεγάλο βαθμό αποδοχής. Φυσικά. Και της κατάστασης και αποδοχής και έβρεσης τρόπων βελτίωσης της κατάστασης. Ναι, φυσικά. Γιατί σαν γονέας και σαν συγγενής, όταν εμπλέκεσαι συναισθηματικά, πολλές φορές μπλοκάρεις και λες. Και επικραίνεσαι. Πιο εύκολα επικραίνεσαι. Ξέρεσαι. Εγώ αυτό που με έχει σώσει, με έχει σώσει πραγματικά, είναι ότι σαν νοσηλεύτρια έχω αυτό το μαγικό. Δεν το έχουν όλοι οι νοσηλευτές, ούτε όλοι οι γιατροί αυτό που θα σου πω τώρα. Όταν συμβαίνει κάτι, ακόμα και στα παιδιά μου, είτε στον αδερφό μου, φεύγω από τη φάση. Δεν είμαι η αδερφή του, δεν είναι το παιδί μου. Είμαι εγώ αυτή που θα πρέπει να το βοηθήσω και να το σώσω. Το λοιπόν, τα βλέπω πάρα πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί εκείνη την ώρα, για μένα, ο Λευτέρης που πνίγεται δεν είναι το παιδί μου, γιατί θα πνιγούμε παρέα. Θα πρέπει να τον βοηθήσω. Θα πρέπει να σκεφτώ. 1, 2, 3, 4. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να τον βοηθήσω. Αποκόβομαι συναισθηματικά. Έρχεται ο Λάζαρος και σου λέει: σήμερα είμαι πάρα πολύ θυμωμένος, στο τέλος της ημέρας, γιατί αυτό και αυτό. Ο Λευτέρης αυτό δεν μπορεί να το εκφράσει. Εσύ το Λάζαρο μπορείς να το βοηθήσεις, γιατί το εκφράζει. Ναι, αλλά με το Λευτέρη έχουμε φτάσει σε τέτοια φάση πια, που επειδή του μιλάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα... ακούνε τα παιδιά με αυτισμό. Όχι απλά ακούνε, αντιλαμβάνονται τα πάντα όλα. Είπες πριν, κλείστηκε στον εαυτό του, να πούμε ο αυτισμός. Ναι. Αυτό είναι. Γυρίζω, επιστρέφω στον πυρήνα μου. Κλείνω όμως τον εαυτό μου. Και κάποιοι θεωρούμε, εντάξει, και εγώ πριν να ασχοληθώ, ότι δεν ακούνε. Γιατί έβλεπες ότι δεν σε κοιτάνε. Δεν ασχολούνται με τον κόσμο γύρω τους. Δεν έχει καμία σημασία. Εδώ και 1,5 χρόνο στο εργαστήριο εφαρμόζουμε τη θεραπευτική ανάγνωση. Συνεχώς διαβάζουμε μικρές ιστορίες, είτε παραμύθια, είτε από λογοτεχνικά βιβλία της ηλικίας των παιδιών. Έχουμε την αφηγήτρια εκεί πέρα, την Κωνσταντίνα, που συνεχώς διαβάζει, επειδή της αρέσει και αυθενής να διαβάζει και να αφηγείται. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ μεγάλη βελτίωση έχουν τα παιδιά και στην πνευματική τους επαφή. Αλλά πρέπει να τον αφήσει τον άλλον ελεύθερο. Το ότι κάνει κούνια ή το ότι πηγαίνει και έρχεται δεν σημαίνει ότι δεν ακούει. Ακούει και παρακούει. Το θέμα είναι εσύ να μην παραιτηθείς, να μην απογοητευτείς και να μην τα παρατήσεις. Γιατί οι περισσότεροι γονείς πιστεύουμε ότι το παιδί πρέπει να καθίσει δίπλα μου για να ακούσει ένα παραμύθι. Λάθος. Και τυπικής ανάπτυξης να είναι, μπορεί να γουστάρει να παίζει εκείνη την ώρα. Προσπαθώ πάρα πολύ με τη θεραπευτική ανάγνωση και τώρα ετοιμάζουμε ένα project που θα το καταθέσουμε στο Ίδρυμα Ποδοσάκη, που θα το ξεκινήσουμε με τα ειδικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσει αυτό το πράγμα, το παίρνω ένα βιβλίο στο σπίτι. Να ξεκινήσουν να υπάρχουν βιβλιοθήκες ακόμα και μέσα στα ειδικά σχολεία που να δανείζουν πραγματικά. Δηλαδή, εμείς μπήκαμε στη διαδικασία αυτή από πέρσι το καλοκαίρι, κάναμε δανειστική βιβλιοθήκη και έχω αναγκάσει εντός εισαγωγικών τους γονείς κάθε 10 μέρες παίρνουν βιβλία, γιατί θέλω να αντιληφθούν αυτό που τους λέω. Το ότι μεγαλώνω ένα διαφορετικό παιδί δεν σημαίνει ότι είναι χαζό, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αντίληψη. Δεν πρέπει... σημαίνει ότι έχει διαφορετικές ανάγκες. Άλλα μπράβο. Έχει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με όλο τον κόσμο. Και εγώ πρέπει να βρω το σημείο που θα το κάνω να ανθίσει. Ξέρεις, σκέφτομαι. Για πες. Σκέφτομαι ότι όπως είναι το φάσμα τόσο μεγάλο και όλα τα παιδιά στο φάσμα είναι τόσο διαφορετικά. Έτσι είναι. Και ακόμα και στα ειδικά έχει τόσο πολλά διαφορετικά παιδιά και τόσο διαφορετικές αναπηρίες που... ίσως τώρα να μας ακούει ας πούμε κάποιος γονέας που έχει παιδί με βαρύ αυτισμό ή ένα βαρύς αυτισμός, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Έτσι το λένε. Έτσι το λένε, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Όπως δεν το πιστεύει και ο αδερφός μου. Ο αυτισμός είναι ένας. Απλά κάποια συμπτώματα ή κάποιες συμπεριφορές είναι πιο δύσκολες από συγκριτικά με άλλες. Επιμένει. Άλλο το να επιμένει το παιδί και να βρίσκεται πολύ κλεισμένο στον εαυτό του, γιατί θέλει να είναι εκεί για τους δικούς του λόγους, γιατί εκεί νιώθει ασφαλής. Άλλο αυτό και άλλο να πιστεύω ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί. Όχι, δεν μπορείς να αποκλείσεις κανέναν από την εξέλιξη, επειδή το θεωρείς εσύ ο ίδιος αυτό το πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Πώς μπορείς ως μητέρα
να συμπεριφέρεστε μέσα στο εργαστήριο ως εργαζόμενη που έχει επαγγελματική σχέση με τα παιδιά της. Είμαι πάρα πολύ υπέρ της μεθόδου Μοντεσόρη, σας το έχω ξαναπεί εγώ αυτό. Ναι, ναι. Και πάρα πολύ υπέρ των σαφέστατων ορίων. Τα όρια είναι χρυσό πάπλωμα για τα παιδιά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μόνο μέσα εκεί είναι ασφαλή και ότι μόνο μέσα εκεί θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και με ασφάλεια. Πιστεύεις ότι τα παιδιά και τα άτομα γενικά στο φάσμα, οι ενήλικες, η κοινωνία τους χαρακτηρίζει ως αυτιστικούς ή τους χαρακτηρίζει πάνω απ' όλα ως ανθρώπους? Δηλαδή, ο όρος αυτισμός τους περικλεί, τους περιβάλλει, αφήνει λοιπόν, να τους δούμε σαν ανθρώπους? Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι είμαστε απολύτιστοι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει η παιδεία μας άρδινα από τη ρίζα και ότι ειδικά με τα αυτιστικά άτομα πρώτα πάει η ταμπέλα και μετά η ψυχοσύνθεσή σου, οι δυνατότητες σου, η προσωπικότητα κτλ. Δηλαδή, εγώ το βλέπω πια πάρα πολύ έντονα στο μεγάλο μου το παιδί, το οποίο αν δεν γνωρίζεις τι είναι το αυτιστικό φάσμα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που ακόμα και τώρα το χάνουμε στην κυριολεξία και στην μεταφορά, δηλαδή δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιες πλάκες που γίνονται έντονα μέσα στην τάξη και τα λοιπά. Μεταφορικό λόγο. Ναι, το μεταφορικό λόγο. Για αυτήν είναι πολύ οριοθετημένα τα πράγματα, διότι όταν μιλάει ο καθηγητής ή ο δάσκαλος είναι κανόνας. Και δεν γίνεται ο άλλος, ας πούμε, να έρθει και να μου πάρει εμένα το γραπτό μου. Συγγνώμη, και πάλι. Αυτό, για αυτήν είναι κανόνας ότι δεν μπορώ να κάνω πλάκα με έναν καθηγητή. Ναι. Όταν ακούει τώρα ότι ένα παιδί θα πάρει τη τζάντα του καθηγητή και από εκεί πέρα μέσα θα πάρει κάτι και θα φύγει, για αυτήν είναι περίεργο όλο αυτό. Γιατί για αυτήν είναι περίεργο ακόμα και να το κάνει στη μάνα της. Πόσο μάλλον σε έναν καθηγητή που είναι και ξένος και καθηγητής. Και ακούει έναν συμπαθητή να λέει ότι θα πάρω την τζάντα ή θα πάρω το παλτό του καθηγητή και θα φύγω. Αυτή θα πεταχτεί να μιλήσει εκείνη την ώρα. Ναι, και γενικά εγώ αυτό που ζω τώρα πολύ έντονα που τελειώνει το γυμνάσιο η Κωνσταντίνα είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν όταν εγώ πήγαινα σχολείο, ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή τα παιδιά δεν μένουν στις ίδιες τάξεις, όλα τα παιδιά περνάνε. Θεωρώ ότι το σχολείο έχει φτάσει σε μία φάση, καθηγητές ειδικά, ότι εντάξει, δεν θα στρώσω εγώ την κατάσταση. Αυτός που είναι να προχωρήσει θα προχωρήσει, αυτός που είναι να διαβάσει θα διαβάσει και ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από το σπίτι. Τι μπορείς να κάνεις, να πεις στο δάσκαλο, βοήθα, να πει ο δάσκαλος, δεν μπορώ εσύ φταίτε, να λες εσύ, δεν μπορώ εγώ φταίω δάσκαλος. Και τις πιάναμε στην αρχή το χέρι, μαζί, αντιδρούσε, τσίριζε, φώναζε. Γι' αυτό είμαι πολύ της υποστηρικτικής κατάστασης και στο εργαστήριο, σε όλα τα παιδάκια. Είμαι πολύ υπέρ της υποστηρικτικής. Ο μικρός μου γιος πιάνει μόνο στην τώρα. Γι' αυτό γέλασα αυτή τη στιγμή, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, κάποιος του έφερε το χέρι, ας πούμε, για να γράψει. Σιγά σιγά έχουμε μπει στη διαδικασία ότι εντάξει, δεν το χρειάζεσαι αυτό. Μα και εγώ το λέω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι κάνεις καλύτερα γράμματα, του λέω από τη μάνα σου πλέον. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, γράψε μόνος. Μπορείς να το κάνεις. Το έχεις. Τι είναι αυτό που φοβάσαι? Γράψει καλύτερα από όλους. Πιάσε μου το χέρι σου, λέει. Άμα του πεις 2-3 φορές καλά, εντάξει, και το πιάνει μόνος. Είναι φοβερό. Είναι πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Πιάνει μόνο το χέρι του έτσι. Πιάνει το χέρι του έτσι, ας πούμε. Να αισθάνεται σίγουρος και γράφει. Οπότε, ποια είναι η άποψή σας για τα ειδικά σχολεία? Για τη λειτουργία τους, για την ύπαρξή τους ακόμα. Εμείς είμαστε υπέρ της συμπερίληψης. Εμείς είμαστε υπέρ του ένα και μοναδικού σχολείου. Για μένα, για να εκπαιδευτεί ένας άνθρωπος στην αναπηρία, θα πρέπει να εκπαιδευτεί το μάτι του, θα πρέπει να εκπαιδευτεί η συμπεριφορά του. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι από τον παιδικό σταθμό ακόμα θα πρέπει να έχω το παιδί που έχει με σπαστική τετραπληγία μαζί μου, για να εκπαιδευτώ στο αναπηρικό αμαξίδιο. Θα πρέπει να έχω μαζί μου τον αυτισμό, θα πρέπει να έχω μαζί μου τη ΔΕΠΗ, για να μάθω να συμπεριφέρομαι και να αγαπώ. Να αγαπώ την ψυχή του άλλου.
Όχι το περιβλημά του. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το κέντρο, για το εργαστήριο, συγγνώμη. Αυτισμός, έκφραση. Δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα. Ναι. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στην τέχνη, στην ελεύθερη έκφραση. Όλες τις μορφές τέχνης, από αφήγηση, γραπτό λόγο, μαγειρική, ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε σε σχέση με την τέχνη, το βάζετε μέσα. Ούτως ή άλλως όλα τέχνες είναι. Όλα τέχνες είναι, ναι. Άμα θες να τα κάνεις σωστά, πρέπει να τα δεις καλλιτεχνικά. Έτσι, έτσι. Αλλιώς... Και λειτουργούμε περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Μπορώ να σου πω ότι λειτουργούμε σαν κέντρο ημέρας πια εκεί πέρα. Από τις 10.30 μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι είμαστε εκεί με εναλλασσόμενα εργαστήρια. Τώρα μετά από τόσα χρόνια έχουμε καταλήξει και επειδή βασιζόμαστε πάρα πολύ στο βιβλίο, πάντοτε βασιζόμασταν στο βιβλίο, επιλέγουμε μια ιστορία, ένα παραμύθι, και αυτό το παραμύθι θα το ξεζουμίσουμε, θα το περάσουμε μέσα από όλα μας τα εργαστήρια, θα το μαγειρέψουμε, θα το κάνουμε κουλουράκια, θα το κάνουμε πυλό, θα το ζωγραφίσουμε, θα κάνουμε τρισδιάστατες κατασκευές. Μπορείς να ανακαλύψεις πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτά, γιατί έχεις να κάνεις με διαφορετικά υλικά. Έτσι. Διαφορετικές υφές. Διαφορετικές υφές. Και επειδή ακριβώς λειτουργούμε ομαδικά, δηλαδή θα μαζευτούμε το Σάββατο το πρωί, την Κυριακή το πρωί, και θα ξεκινήσουμε και θα μαγειρέψουμε όλοι μαζί το φαγητό που θα φάμε το μεσημέρι. Δεν υπάρχει παιδί που δεν θα φάει. Και αυτό που δεν έτρωγε θα φάει. Γενικά εγώ είμαι πολύ της άποψης ότι όσα περισσότερα πράγματα δοκιμάζουν τα παιδιά, όλα τα παιδιά του κόσμου, ναι, μόνο να πάρουν έχουν. Μόνο να κερδίσουν. Και πολλοί γονείς ακόμη και σε αυτό απογοητεύονται. Δηλαδή, πας εκεί και συνέχεια θες να αλλάζεις, και γιατί πας και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί και αποφάσισε τι θέλεις. Σώπα ρε φίλε. Γιατί να αποφασίσει τι θέλει 10 χρονών παιδάκι και 15. Υπάρχουν και παιδιά στο φάσμα που παλεύουν με εξάρτηση θυμού, που παλεύουν με επιληπτικές, που παλεύουν. Που δεν έχουν βρει ακόμα τον εαυτό τους, γιατί η συναισθηματική τους νοημοσύνη είναι πολύ, σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ναι. Και αν όχι να δουλευτεί, πολύ δύσκολο να δουλευτεί. Και υπάρχουν κάποιοι γονείς που δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Το ταξίδι αυτό δεν γίνεται. Επειδή έχω παιδί με συνοσηρότητα, ο Λευτέρης μου είναι με συνοσηρότητα, δεν είναι μόνο θεστικός. Και είχε και κρίξη μου. Και ακόμα, ας πούμε, είμαστε, παίρνουμε φάρμακα επιληψίες κτλ. Για μένα πάντα ο γνώμονας πρέπει να είναι να βγάλω τον καλύτερο εαυτό του. Δεν με απασχολεί αν θα γίνει Πικάσο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Για να γίνεις Πικάσο πρέπει να θέλεις εσύ ο ίδιος. Τι συμβουλές θα έδινες σε γονείς παιδιών στο φάσμα, που όμως δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπευτές, σε γιατρούς, σε επαγγελματινές δραστηριότητες, είτε γιατί για λόγους οικονομικούς, είτε επειδή μένουν σε επαρχία. Ναι, ναι, σε απόμακρες. Κυρίως αυτό είναι ναι, το απόμακρες περιοχές. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους τους γονείς και αυτό που λέω είναι ότι ό,τι εσείς γνωρίζετε, προσπαθήστε να το μάθετε στα παιδιά σας. Ό,τι εσείς γνωρίζετε. Τι ξέρεις να κάνεις, να κεντάς. Μάθε στο παιδί σου να κεντάει. Πιάσου το χεράκι και θα το κάνετε χίλιες φορές μαζί και τη χίλια μία θα το κάνει μόνο του. Τι ξέρεις να κάνεις, να τσαπίζεις. Να τσαπίζει. Τι ξέρεις να κάνεις, να φυτεύεις. Ό,τι ξέρεις να κάνεις, να το μάθεις στο παιδί σου. Τέλεια. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Που δεχτήκατε την πρόσκληση, που ήρθατε εδώ πέρα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά να μας ακούσουν και άλλοι γονείς, συγγενείς παιδιών στο φάσμα και γενικά με αναπηρία ενήλικων και να έρθουν να μιλήσουμε. Επιμονή. Εγώ αυτό λέω. Περισσότερο επιμονή παρά υπομονή. Την υπομονή κάποια στιγμή θα τη βρεις, θέλοντας κι εμείς. Την επιμονή πρέπει να ψάξεις να βρεις περισσότερο. Το να επιμένεις και να μην απογοητεύεσαι. Αυτό. Ό,τι παιδί και αν έχεις. Να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο. Πολλά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Χωρίς εσένα δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και ευχαριστούμε και τον Νίκο που μας παραχώρησε τον χώρο.